Μάιος 1825. Ιταλός φιλέλληνας και συμμαχητής των Ελλήνων περιγράφει την επίθεση του Ιμπραήμ στο Νεόκαστρο και τη Σφακτηρία και την αρχή των δεινών για τους Έλληνες. Μετά την επίθεση των Αιγυπτίων, τρεις Ιδραίοι ναυτικοί, από αυτούς που έβαλαν με τα κανόνια του Τσαμαδού, έφτασαν κολυμπώντας από το νησί. Σύμφωνα με τις αφηγήσεις τους, τη στιγμή που ο Αιγυπτιακός στρατός πλησίασε το νησί για να του επιτεθεί, το πεζικό άφησε την υπεράσπιση των κανονιών που έβαλαν κατά του εχθρού, προκειμένου να τρέξουν να εμποδίσουν την απόβαση των Αιγυπτίων, αλλά δεν μπόρεσαν να πετύχουν τον στόχο τους αυτών. Ο Τσαμαδός κατέφυγε σε έναν γκρεμό και περίμενε σταθερά τους Τούρκους με ένα πιστόλι σε κάθε χέρι. Σκότωσε δύο, αλλά έπεσε χτυπημένος από τις ξυφολόγχες των άλλων. Οι περισσότεροι από τους πεζούς αποτραβήχθηκαν στο βορεινό άκρο του νησιού.